Οι λέξεις ηλεκτροκίνηση και μοτοσυκλέτα δεν έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουν στην ίδια πρόταση. Vespa. Ίδια με αυτές που ξέρουμε, αλλά τελείως διαφορετική. Είναι το καινούριο μοντέλο Vespa Elettrica. Τώρα γιατί όχι ηλεκτρικά, ό,τι θέλουν να κάνουν. Μια ηλεκτροκίνητη Vespa, την πρώτη της σειράς, θα υπάρχει και συνέχεια. Είναι τόσο πολλά αυτά που πρέπει να πούμε, μην χάνουμε χρόνο. Πόσα κυβικά είναι? Δεν έχει κυβικά. Βλέπουμε πινακίδα, είναι τοποθετημένη σε μια κατηγορία. Αυτή των 50 κυβικών. Βενζινοκίνητο κινητήρα. Έχει τελική 45 χιλιόμετρα. Έχει όμως και μια ανοχή σφάλματος, οπότε πιάνει τα 50. Το θέμα είναι πώς τα πιάνει. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με ροπή και όθηση πολύ μεγαλύτερη από τα αντίστοιχα 50. Στη συνέχεια, πώς είναι δομημένη, πέρα από το πλαίσιο, τροχούς, αναρτήσεις κλπ. Τα οποία είναι γνώριμα, ο κινητήρας θα έπρεπε να βρίσκεται στη θέση του. Κάτω από τη σέλα όμως έχει μόνο μία μπαταρία, 48 βολτ. Εκεί που συνήθως η Vespa και τα σκούτερ έχουν την μετάδοση, εδώ έχουμε τον κινητήρα τον ίδιο, με τη μετάδοση ενσωματωμένη κι αυτή. Με την μπαταρία των 86 αμπερορίων, με το Eco φτάνει τα 100 χιλιόμετρα να διανυθούν και με το Full Power φτάνει τα 80. Μικρή διαφορά, αξίζει τα 80. Πώς θα λειτουργήσουν όλα τα υπόλοιπα συστήματα, τα LED, τα όργανα? Χρειάζονται μια μπαταρία 12 βολτ. Υπάρχει και μια τέτοια λοιπόν μικρή 5 αμπερορίων. Ακόμη και αν μείνει για 3 μήνες χωρίς φόρτιση, πατάς το κουμπάκι, έρχεται η μεγάλη μπαταρία να φορτίσει τη μικρή μπαταρία, να πάρει μπροστά και να δουλέψει όλο το σύστημα. Οι ενδείξεις μεταξύ άλλων έχουν και το κατά πόσο καταναλώνεις άσκοπα την ενέργεια. Και σου λέει, δεν χρειάζεται τόσο, κόψε λίγο, θα πηγαίνει το ίδιο. Σου δείχνει το πόσο επιτάχυνση ζητάς. Στην κατηφόρα έχει σύστημα ανάκτησης της ενέργειας. Καθόλου, 1, 2. Στο 2, που δημιουργεί ένα φρένο κινητήρα όμοιο με τον τετράχρονον, καλό είναι και ευχάριστο, κλείνοντας τον γκάζι, αρχίζει να ξαναφορτίζεται η μπαταρία. Ένα 5% περισσότερα χιλιόμετρα. Και το 5% δεν το λέει πουθενά, το μετρήσαμε εμείς εδώ στη δοκιμή. Από τα highlights της ηλεκτρικής Vespa, πέρα από το πρόγραμμα Εμπρός Eco, Εμπρός Power, έχει και Opisten. Εύκολο να γίνει, λέει, βάλ το και εδώ, διότι σε πιο βαριές μοτοσυκλέτες μπορεί να χρειαστεί. Διότι η συγκεκριμένη είναι πανάλαφρη, με βάρος 50 και όχι υπερφορτωμένο όπως θα περίμενε κάποιος σε μια ηλεκτροκίνητη μοτοσυκλέτα που έχει πολύ βάρος μπαταρίας. Τα φρένα αποδίδουν και καλύτερα γιατί έχουν να σταματήσουν λιγότερο συνολικό βάρος, καθώς προέρχονται και από μεγαλύτερες πιο βαριές μοτοσυκλέτες, αντίστοιχες Vespa. Η γενική θεώρηση είναι ότι το αρνητικό στοιχείο μιας ηλεκτροκίνητης μοτοσυκλέτας είναι ότι θα πρέπει να περιμένει να φορτίσει. 4 ώρες θέλει για μια πλήρη φόρτιση. Ωστόσο, αυτό αν μιλάμε για Vespa, άρα καθημερινή χρήση, είναι τίποτα. Περισσότερο από 100 χιλιόμετρα αποκλείεται να κάνει κανείς μέσα στην πόλη. Το βράδυ τη φορτίζει, τραβάς το οδικό καλώδιο μέχρι την κόκκινη ένδειξη, σου λέει το πας στο δεύτερο όροφο, κατέβασε μπαλαντέζα άμα θέλεις. Το σημαντικό είναι ότι είναι μια κοινή πρίζα σούκο. Δεν ήταν πάντα έτσι τα ηλεκτροκίνητα. Και για να μπορέσει να έχεις την ασφάλειά σου, η σέλα έχει ειδική εγκοπή που κλείνει με το καλώδιο έξω. Δεν είχαν αποθηκευτικό χώρο, διότι όλον τον χώρο τον κατανάλωναν οι μπαταρίες. Και όμως τώρα υπάρχει, όσος υπάρχει και σε μια συμβατική Vespa. Άρα αρνητικά η λίστα είναι τίποτα. Α, έχω κάτι. Δεν μπορεί να το πεις αρνητικό όμως, διότι δεν αφορά στο όχημα. Είναι η τιμή. 6.390 ευρώ. Απ' την άλλη, μηδενίζεις το κόστος κατανάλωσης. Το βενζινάδικο του λες για από μακριά και φεύγεις. Ακούτε τώρα το θόρυβο της πόλης. Σταματήστε λίγο, ακούστε έξω το παράθυρο. Αυτό δεν συμβάλλει σε αυτό, δεν συμμετέχει, δεν ακούγεται τίποτα. Ωστόσο, πέρα από την παραμετροποίηση των πάντων που έχει εδώ, δυνατότητα με Bluetooth να συνδεθεί με το τηλέφωνο, με την εφαρμογή, να σου δίνει πληροφορίες, τα πάντα, μέσα σε αυτές τις εφαρμογές και το buzzer. Βάζεις την εφαρμογή buzzer και για όσα χιλιόμετρα θελήσεις εσύ ταχύτητα εννοώ, χαμηλά μέχρι τα 20, κάνει πιπ, πιπ. Έρχομαι κι εγώ, παιδιά, κάποιος έρχεται. Ο κόσμος έχει συνηθίσει να ακούει το όχημα που έρχεται. Εδώ δεν ακούγεται. Και να δώσουμε και τα σχετικά εύσημα ότι η Piaggio τολμάει να βγει στην παραγωγή, γιατί πολλοί το συζητάνε, αλλά λίγοι το κάνουν, και να ανοίξει τελικά καινούριους δρόμους. Το μέλλον θα δείξει.